κοινό έχουν η μουσική και τα μαθηματικά? Μπορεί η μουσική να επηρεάσει τον εγκέφαλο και την νοημοσύνη μας, κάνοντάς μας πιο έξυπνους? Μουσική, μαθηματικά, μαθηματικά, μουσική. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που ακούτε αυτόν τον συνδυασμό. Από τα αρχαία κιόλας χρόνια, ο Πυθαγόρας προσπαθούσε να συνδυάσει αυτές τις δύο επιστήμες, την αρμονία της μουσικής δηλαδή και τους αριθμούς. Η μουσική είναι μαθηματικά. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Ο μεγάλος φυσικός Douglas Hofstadter, στο βιβλίο του Gödel, Escher, Bach, μελέτησε και ανακάλυψε κοινά στοιχεία στις ζωές και το έργο των τριών μεγάλων αυτών προσωπικότητων, του αυστριακού μαθηματικού Kurt Gödel, του Ολλανδού γραφίστα Maurits Escher και του ιδιοφυούς Γερμανού συνθέτη Johann Sebastian Bach. Μπορεί το βιβλίο αυτό να μην στέκεται ξεκάθαρα στη σχέση μεταξύ μαθηματικών, τέχνης και μουσικής, αλλά σίγουρα δημιούργησε τεράστια και βαθιά ερωτήματα για το μυαλό, τον εγκέφαλο και την νοημοσύνη μας. Λέγεται ότι η μουσική βοηθάει στο να γίνουμε πιο παραγωγικοί και ειδικότερα ότι επιδρά θετικά στις μαθηματικές μας δεξιότητες. Δύο είναι οι κύριες οπτικές γωνίες μελέτης όσον αφορά τη σύνδεση μουσικής και μαθηματικών: γνωστική και νευροεπιστημονική. Επιστήμονες που κάνουν έρευνες πάνω στη γνωστική προσέγγιση ισχυρίζονται ότι άνθρωποι και ειδικά παιδιά νεαρής ηλικίας που μαθαίνουν μουσική δείχνουν βελτιωμένες δεξιότητες όσον αφορά τα μαθηματικά και ειδικότερα στη λογική και τη χωροταξική νοημοσύνη. Και επιστήμονες πάνω στην ευρωεπιστημονική προσέγγιση προσπαθούν να βρουν μέρη του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται από κοινού σε μουσικές ή μαθηματικές διεργασίες. Ο David Hodges ισχυρίζεται ότι ο μουσικός εγκέφαλός μας ενεργοποιείται κατευθείαν με τη γέννησή μας και συνεχίζει να λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, και προσθέτει ότι η νευροεπιστήμη μελετά τις επιδράσεις της μουσικής στον εγκέφαλο που δεν μπορούν να εξηγηθούν από άλλου είδους γνωστικές προσεγγίσεις. 1993. Francis Rosser, Gordon Shaw, Catherine Kai. Οι τρεις αυτοί επιστήμονες εμφανίζονται με μία καινοτόμο έρευνα, δημοσιεύοντάς τη στο περιοδικό Nature. Η συγκεκριμένη έρευνα πήρε μεγάλες διαστάσεις, τραβώντας όλα τα φώτα της δημοσιότητας εκείνη την εποχή, πράγμα που όπως ξέρετε δεν καταλήγει ποτέ σε καλό. Το αντικείμενο της έρευνας αυτής, η επίδραση της μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο και πώς η έκθεση σε συγκεκριμένα είδη μπορούσε να βελτιώσει τη χωροταξική ή χωρική νοημοσύνη και γενικότερα τις γνωστικές μας ικανότητες. Η υπόθεση αυτή όμως, όπως και κάθε επιστημονική υπόθεση, έπρεπε να επαληθευθεί ή να διαψευστεί με μια σειρά πειραμάτων. Τα πειράματα που ακολούθησαν συμπεριέλαβαν 36 φοιτητές και αποτελούνταν από τρεις δοκιμασίες, μία εκ των οποίων ήταν το φανταστικό δίπλωμα και η κοπή μίας κόλλας χαρτιού για τη δημιουργία συγκεκριμένων μοτίβων, δοκιμασία η οποία απαιτεί ιδιαίτερα καλή αντίληψη του χώρου. Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν τρεις φορές την κάθε δοκιμασία, με τη μόνη διαφορά ότι πριν από την κάθε μία ακούγαν πρώτον μία σονάτα 10 λεπτών για δύο πιάνα σε ρεμίζωνα του Μότσαρντ, δεύτερον μία κασέτα 10 λεπτών με οδηγίες χαλάρωσης και τρίτον 10 λεπτά απόλυτης ησυχίας. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων σε κατάσταση μουσικής Mozart ήταν 57,56, σε κατάσταση χαλάρωσης 54,61 και σε κατάσταση σιγής 54. Για να γίνουν πιο σαφή τα αποτελέσματα, οι ερευνητές μετέτρεψαν τα νούμερα αυτά σε βαθμούς IQ, έτσι οι μέσοι όροι μετετράπησαν σε 119, 111 και 110 αντίστοιχα. Πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα ότι στο άκουσμα της μουσικής του Mozart οι συμμετέχοντες έγιναν πιο αποδοτικοί κατά 8 και 9 μονάδες. Η επίδραση αυτή της μουσικής βέβαια έδειχνε να εξασθενεί μετά από 10 με 15 λεπτά. Η εμπορική έξαρση δεν άργησε να έρθει. CD, DVD, παιχνίδια και ένα ολοκένουργιο franchise να δημιουργείται γύρω από την κλασική μουσική και συγκεκριμένα τη μουσική του Mozart. Φήμες να εξαπλώνονται παντού ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως βάζοντας τη μουσική του Mozart σε βρέφη, σε μικρά παιδιά ακόμη και σε έμβρια, ως διαμαγείας αυτά γίνονταν πιο έξυπνα. Και η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Ο τότε κυβερνήτης της Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ταμείο και με τα χρήματα που θα μαζεύονταν θα προμήθευαν κάθε νέα μητέρα με CD του Mozart. Επίσης, στο ιατρικό κέντρο της Φλόριντα απαιτήθηκε να ακούγεται κλασική μουσική μέσω των μεγαφώνων. Σε αυτό το σημείο βέβαια να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες της αρχικής αυτής έρευνας δεν ανέφεραν ποτέ τον όρο φαινόμενο Mozart,
ήταν άκρος ταπεινή ως προς τα ευρήματα της έρευνάς τους, διασαφήνισαν ότι πρόκειται για μια προσωρινή επίδραση και επίσης τα πειράματα έγιναν πάνω σε ενήλικες και όχι σε βρέφη και παιδιά. Με την τόση δημοσιότητα του όλου θέματος, λογικό ήταν να αμφισβητείται όλο και περισσότερο από επιστήμονες ανά τον κόσμο. Έτσι, ακολούθησαν ούκο λίγες νέες έρευνες και αντίστοιχα πειράματα. Το 1999, ο Κρίστοφερ Κάμπρις συγκέντρωσε 16 μελέτες οι οποίες είχαν γίνει πάνω στο φαινόμενο Μότσαρντ, συμπεραίνοντας ότι τελικά υπήρξε αύξηση μόνο 1,5 μονάδας IQ, και το 2010 μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης συγκέντρωσε 40 αντίστοιχες προηγούμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε 3.000 συμμετέχοντες, μη μπορώντας τελικά να βρουν κάποια απόδειξη που να επιβεβαιώνει το φαινόμενο αυτό. Εκείνοι οι οποίοι άκουγαν μουσική, Μότσαρντ ή Σούμπερτ, Μπαχ ή και κάτι άλλο πέραν της κλασικής μουσικής, σε αντίθεση με εκείνους που δεν άκουγαν τίποτα, είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το γνωρίζαμε ήδη, τόνισε ο επικεφαλής της μελέτης αυτής. Η μουσική γενικότερα μας βοηθάει στο να αποδίδουμε καλύτερα, δεν μας κάνει όμως πιο έξυπνους απλά ακούγοντάς τη. Όταν ακούμε τη μουσική που μας αρέσει και ειδικότερα κλασική μουσική λόγω της πιο σύνθετης δομής της, ενεργοποιούνται συγκεκριμένοι χωρικοί διάβλοι, οι οποίοι εν συνεχεία καθίστανται έτοιμοι για να τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μας βοηθάει στο να λύσουμε για παράδειγμα ένα γρίφο πιο εύκολα, αλλά η επίδραση εξασθενεί γρήγορα αφότου σταματήσουμε να ακούμε μουσική. Δεν είναι μόνιμη. Ένας τρόπος να επιμηκύνουμε την επίδραση αυτή είναι η εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, όπως δείχνουν άλλες μελέτες. Μπορεί η μουσική να μην έχει μαγικές ιδιότητες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μας αγγίζει και μας σημαδεύει σε διάφορες φάσεις της ζωής μας είναι όντως μαγικός. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe, share σε φίλους που μπορεί να τους ενδιαφέρει και ακολουθήστε το κανάλι στα social media. Ήμουν Γιάννης Ρούσος και παρακολουθήσατε Science Behind Music.